ήταν ορόσημο για την ιστορία του Ολυμπιακού Βόλου. Και όλοι εμείς εμπλεκόμενοι, πέρα από τον ηγέτη που είναι ο πρόεδρος, όλοι οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στο ποδοσφαιρικό τμήμα, θεωρούμε τους εαυτούς μας πολύ τυχερούς που βρεθήκαμε σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτή την ομάδα, αυτή τη χρονική στιγμή. Χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε ότι όλοι εμείς εμπλεκόμενοι στο ποδοσφαιρικό τμήμα, συντελέσαμε στο να γίνει και αυτή η επιτυχία. Το θέμα είναι όμως ότι απολαμβάνουμε τώρα αυτές τις ημέρες αυτό που κερδίσαμε μέσα σε αυτή τη χρονιά. Ευχή μου είναι, πέρα από το ότι πρέπει να έχουμε υγεία, να βλύσει τα προβλήματα του κόσμου, γιατί πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή έξω. Εμείς να συνεχίσουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο για να δίνουμε χαρά στον κόσμο μας, να συνεχίσει και αυτή η χρονιά να είναι το ίδιο επιτυχημένη όσο ήταν η προηγούμενη χρονιά. Νομίζω ότι τίποτα καλύτερο δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε στη χρονιά που έφυγε. Περιμένουμε και κάποιες μεταγραφές από τον Ιανουάριο. Το σημαντικό είναι ότι το Δεκέμβριο γίνονται κάποιες προσθήκες. Η ομάδα υπάρχει, ο κορμός υπάρχει, οι βαθμοί όπως είπες και εσύ είναι παρακαταθήκη. Και μακάρι να έρθουν 2-3 παιδιά να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο το ρόστερ, ώστε να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αλλά όπως είπα και πριν, οι παίκτες που θα έρθουν θα πρέπει αυτοί να ταιριάζουν στη φιλοσοφία και στο στυλ που έχει η ομάδα μας αυτή τη στιγμή και όχι η ομάδα στους παίκτες. Η ομάδα προσαρμόζεται στους παίκτες το καλοκαίρι, όταν το καλοκαίρι, όταν έχει όλους τους παίκτες και βλέπει τι συμφέρει να παίξει, δηλαδή τι καλύτερα της πάει. Τώρα θα πρέπει να βρούμε παίκτες που θα μπουν γρήγορα στην ομάδα, να έχουν δηλαδή άμεση αγωνιστική συμμετοχή στο προηγούμενα 10 ημέρες, για να μπορούμε να μας βοηθήσουν ουσιαστικά και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και κάτι τελευταίο. Είχατε πει σε κάποια συνέντευξη τύπου ότι δεν είναι μόνο στόχος του Ολυμπιακού η παραμονή στην κατηγορία, την καθιέρωση, αλλά και γιατί όχι, το όνειρο της Ευρώπης. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει αυτό το βήμα. Πίστευα από την αρχή και έδειξε η ομάδα στην προετοιμασία, αλλά κυρίως στο τουρνουά που γινόταν στην Ιταλία, ότι η ομάδα αυτή με τον τρόπο που έμαθε να παίζει δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αν μη τι άλλο, εμείς είπα από την αρχή ότι πρέπει να απολαύσουμε αυτό το ποδόσφαιρο, να συνεχίσουμε να παίζουμε επιθετικά και γρήγορα. Και νομίζω ότι βάσει της εικόνας που έχουμε και της απόδοσης, αυτό είχε να κάνει και από τότε με αφορμή αυτό είχαμε κάνει αυτές. Είδα τι δυνατότητες είχε η ομάδα. Φυσικά το πρώτο μέλημα παραμένει γρήγορα να μπορούμε να πάρουμε τους βαθμούς που θέλουμε, 33 με 34 βαθμούς, ώστε και ουσιαστικά να έχουμε πετύχει τον πρώτο στόχο. Και από εκεί και πέρα, με την μπάλα που παίζει η ομάδα, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αλλά ο πρώτος στόχος είναι πάντα, όπως είπα, το να βρούμε πρώτα τους βαθμούς αυτούς. Κύριε Μπέο, ο Ολυμπιακός Βόλου ευτύχησε να γιορτάζει από τα Χριστούγεννα, έχοντας καταφέρει όλη την Ελλάδα να σε ένα παραλήρημα να παραδέχεται ότι παίζει πολύ καλό και ποιοτικό ποδόσφαιρο και με τους φιλάβλους να πιστεύει ότι γιατί όχι μπορεί να καταφέρει και το όνειρο της Ευρώπης. Πιστεύετε ότι μπορεί η ομάδα να φτάσει ως εκεί τόσο ψηλά από αυτή τη στιγμή? Εγώ θα μείνω σε αυτές τις μέρες καταρχήν να δώσουμε ευχές στον κόσμο στις δύσκολες στιγμές που περνάει όλος ο κόσμος για υγεία, αγάπη, ευχές για το νέο χρόνο, για ένα καλύτερο αύριο και ειρήνη σε όλο τον κόσμο και να ευχηθώ για την οικογένεια του Ολυμπιακού Βόλου καλύτερες μέρες που πιστεύω βάσει της εικόνας που παρουσιάζει στον αγωνιστικό χώρο δικαιούται κάτι καλύτερο. Θα πρέπει να περιμένουν οι φίλοι του Βόλου κάποιες μεταγραφές? Δεν ξέρω αν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού Βόλου πρέπει να περιμένουν κάτι καλύτερο από αυτό, αλλά η διοίκηση του Ολυμπιακού Βόλου στον προγραμματισμό που κάνει έχει επιλέξει κάποιους στόχους. Ευελπιστούμε τις επόμενες μέρες κάποιες από τις μεταγραφές που έχουμε εντοπίσει να ολοκληρωθούν. Κάτι τελευταίο. Ο στόχος της Ευρώπης παραμένει? Παιδιά, και εσείς οι δημοσιογράφοι πιο πολύ, να χαμηλώσετε τους τόνους. Ο Ολυμπιακός Βόλου δεν είναι έτοιμος για την Ευρώπη. Οι ομάδες χτίζονται σκαλοπάτι-σκαλοπάτι και τούβλο-τούβλο σιγά-σιγά. Βάζουν τις βάσεις πρώτα και μετά ανοίγουν τα φτερά για μεγάλες διακρίσεις. Είναι νωρίς ακόμη, έχουμε χρόνο. Μακροπρόθεσμα ο στόχος του Ολυμπιακού Βόλου είναι διάκριση που σημαίνει Ευρώπη, αλλά αυτή τη στιγμή βάζουμε βάσεις για μια υγιή ποδοσφαιρική ομάδα με διοίκηση, οργάνωση, διοικητική ηρεμία και χωρίς οικονομικά προβλήματα. Και αυτός είναι ο στόχος μας αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά. Λοιπόν, κλείσουμε ένα πολύ καλή χρονιά.
και θέλουμε να πάρουμε όσο ψηλά μπορούμε στο Ολυμπιακό. Θέλω να πω καλή Χριστούγεννα για όλους και καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόσμο γιατί ήταν μαζί πάντα και θέλω το καλύτερο για όλους. Τι πρέπει να περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού Βόλου στο δεύτερο γύρο? Το καλύτερο από εμάς και μακάρι να είμαστε μέσα στην 6 καλύτερες ομάδες στην πρωτάθλημα. Και... Αμέ. Λοιπόν, Ηλία, είσαι από τα αγαπημένα παιδιά της Ερυθρόλευσης Κερκίδας. Τι πρέπει να περιμένουν οι βολιώτες φιλαθλοί για το δεύτερο γύρο και βεβαίως μια ευχή, μια και είμαστε και στο πνεύμα των ημερών. Λοιπόν, καταρχήν καλές γιορτές θέλω να πω, χρόνια πολλά σε όλους. Να περάσουμε πρώτα απ' όλα ευχάριστες γιορτές. Νομίζω ότι μας ευνόησαν για τα τελευταία αποτελέσματα ώστε η ομάδα να κάνει ευχάριστες γιορτές. Από εκεί και πέρα η συνέχεια πάντα είναι δύσκολη. Ο κόσμος αυτό που μπορεί να περιμένει είναι να συνεχίσει την ομάδα να την βλέπει να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι στο πρώτο μισό έχουμε ευχαριστήσει τον κόσμο. Σίγουρα δικαιούμαστε κάτι παραπάνω, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ίσως στην πορεία μας δώσει κάτι παραπάνω η τύχη. Πιστεύεις ότι η τύχη σιγά σιγά αρχίζει και κοιτάει τον Ολυμπιακό Βόλο γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια το ξέρεις? Εντάξει, να μην τα ρίχνουμε όλα στη τύχη. Νομίζω ότι όταν επιμένεις, επιμένουνικά σίγουρα δουλεύουμε πολύ σκληρά στον επιθετικό τομέα, στον αμυντικό, σε όλα. Στην ομάδα να είναι καλές σε όλους τους τομείς. Από εκεί και πέρα, εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί να σου βγουν κάποια πράγματα, κάποια στιγμή όχι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό είναι και ωραίο, είναι καλό άθλημα. Νομίζω ότι εντάξει, μπορεί στην πορεία να είναι πιο καλό. Εντάξει. Να φακούν τα ούμπιδες και χρόνια πολλά, καλή χρονιά και πολλά γκολ στο Ολυμπιακό Βόλου. Τέλειο. Χρόνια πολλά. Και θέλω πολλά γκολ στο παπά μου. Πολλά γκολ στο παπά μου. Μπράβο, αγάπη μου. Πιάτα του τραπέζι. Σε βάλα πολλά. Μεγάλες επιτυχίες μέσα από την οικογένεια του Ολυμπιακού Βόλου και ό,τι επιθυμεί ο καθένας ξεχωριστά από εσάς στο καινούριο χρόνο να το βρει και στην οικογένειά του και στην επαγγελματική του καταξίωση. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Υγεία, χαρά, παιδιά και επιτυχίες με τον Ολυμπιακό Βόλου. Να βάλω όμως μέσα στην αίθουσα τα κορίτσια που θα πουν τα κάλατα και τον Άγιο Βασίλη κάνουν τα παιδιά φωτογραφίες αναμνηστικά. Αυτή είναι η οικογένεια του Ολυμπιακού και εύχομαι κάθε χρόνο να μεγαλώνει και να μπορέσει και μεγαλύτερες επιτυχίες. Για να πω, παιδιά, το Άγιο Βασίλη. Το πολύ για κέρι που παίρνει, δεν έχει μια I'm gonna make it.
τον πρόεδρο να το φέρει εδώ το μικρό. Εδώ να έρχεται. Εδώ να έρχεται. Μην πάτε. Εδώ να έρχεται. Δεν πάτε στραβά. Να δείξουμε.